Απόψε στην σημερινή μας γιορτή, στη σημερινή εκδήλωση του ανάματος του Χριστουγεννιάτικου που μας δέδουν. Στην νέα πλατεία της παραλίας. Ένα έργο το οποίο όταν πήραμε την απόφαση, χωρίς κανένα δισταγμό να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Πλην όμως τώρα που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, νομίζω ότι υπεριτεύουν τα λόγια και ότι αποτελεί ένα στολίδι για τον τόπο μας. Σας καλώ να το περπατήσετε, να το γνωρίσετε, να το αγαπήσετε και όλοι μαζί να το σεβαστούμε. Την επόμενη εβδομάδα δίνεται και ο δρόμος, κάπου εδώ είναι, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προχωρήσαμε σε έναν διάκοσμο όχι μόνο της πόλης, της παραλίας, της κεντρικής πλατείας όπου θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, αλλά και στα χωριά μας. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα εορταστικό κλίμα που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο εμείς, αλλά και τα παιδιά μας. Το πνεύμα των Χριστουγέννων ας φωλιάσει στην καρδιά μας και ας κοιτάξουμε και λίγο το διπλανό μας, που έχει ανάγκη αυτές τις μέρες, και ας τον βοηθήσουμε. Ας αφήσουμε πίσω την κρίνια και την πικρία μας και ας δούμε με καλοσύνη, με αγάπη και αισιοδοξία το νέο έτος. Επειδή ξέρω ότι ανυπομονείτε για να κάνουμε το περιβόητο την αντίστροφη μέτρηση, πρέπει στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον φίλο, τον Λεωνίδα τον Πάλμο, που κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσφέρει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουμε ετοιμάσει και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Λεωνίδα τον Πάλμο, παρακαλώ. Έχουμε ετοιμάσει μία πλακέτα αναμνηστική, πλην όμως είναι τόσο ντροπαλός που δεν θέλει να έρθει πάνω, θα του τη δώσουμε. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Θα ρωτήσω τα πιτσιρίκια, είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. 10! 7. Πάμε Μύρονα! Είμαστε κύριε, πως είμαστε δυνατά, πάμε!